Ξέρω, σας είπα στο προηγούμενο βίντεο ότι δεν έριξε πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι βιάστηκα. Και να πω ξανά ένα γεια σας! Δεύτερο βίντεο με χιόνια, βράδυ. Το έχει στρώσει στους δρόμους κάτω, θα σας δείξω κιόλας. Στο μεταξύ έχω βγάλει τη Λίτα έξω, γιατί έκλαιγε από εφηγιά χωρίς εκείνηνα. Οπότε πάμε να κάνουμε μια βόλτα έστω λίγο μέχρι την πλατεία και λίγο γύρω γύρω, γιατί γλιστράει ο δρόμος. Θα ξαβάλω και τη μάσκα γιατί έχει κρύο. Και όπως καταλαβαίνετε η Λολίτα δεν είναι και πολύ ωραία, κρυώνει το πουλάκι. Αλλά θα περπατήσω και εγώ λίγο με τη Λολίτα αγκαλιά. Όπως βλέπετε και πίσω μου παντού χιονίζει. Πάμε και θα κάνουμε μια βόλτα ακόμα. Και πάω μέσα. Και θα δούμε και βιντεάκι από αύριο το πρωί, να δούμε πώς θα είναι οι δρόμοι και πώς θα είναι έξω. Ωραία, έφυγα. Πάμε να δούμε λίγο και οι δρόμοι πάλι. Όπως βλέπετε, συνεχίζουμε έτσι μια βόλτα απλά το τετράγωνο κυριολεκτικά, γιατί η Λολίτα δεν είναι, κρυώνει. Και την πάω σπίτι γρήγορα γρήγορα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε έτσι λίγο πάλι γύρω γύρω. Και πάμε σπίτι στα ζεστά, γιατί έχουμε καταντήσει χιονόσκυλο και χιονοχριστίνα. Να ανεβάσω λίγο την κουκούλα γιατί δεν βλέπω τίποτα.
Λοιπόν, μέρα δεύτερη, μετά το χιόνι το βράδυ. Είναι ήδη λίγο αργά. Αποφάσισα να βγω λίγο πιο αργά, μπας και είχε ανέβει λίγο θερμοκρασία, αλλά μπα. Έχουν λιώσει όλα. Έχει πάρα πολύ κρύο. Έχω βγει έξω, θέλω να πεταχτώ, να βάλω ένα ανοιχτό το μαγαζί που πουλάει τροφή για σκύλο, να πάρω λίγη ξηρά τροφή για τη Λολίτα. Έχει αρκετό κρύο. Εδώ, μισό λεπτό να σας δείξω. Όπως είδατε, κάποιος φιλόζωος έχει βάλει δύο σπιτάκια για γατούλες και πάρα πολύ καλά έκανε με αυτό το κρύο. Έχει βάλει μέσα και κουβερτάκια, είναι σούπερ. Χαίρομαι που υπάρχουν τέτοια τρόποι. Εγώ το καλοκαίρι έχω το σπίτι μου αφήνει ένα μπολάκι από παγωτό με νεράκι, πάντα να υπάρχει. Το αλλάζω κάθε μέρα, βασικά το βάζω κάθε μέρα νερά γιατί αμέσως αδειάζει και με τη ζέστη και το πίνουν τα ζωάκια. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, δεν ξέρω από ποιον, αλλά μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Λογικά φιλόζωος ή φιλοζωική κερατσινίου. Λοιπόν, πάω να δω να ανοιχτεί το μαγαζί με τα ζώα, να πάω λίγο ψηλά τροφή για τη Λολίτα για να έχει. Και ίσως πεταχτώ και στο σούπερ μάρκετ να πάρω κάνα δύο πραγματάκια που θέλω. Θα δείξει. Θα πάω. Το μαγαζί με τα ζώα είναι κλειστά. Έμαθα για την ότι σήμερα θα ανοίγει κανένα μαγαζί. Αλλά υπεθέτω ότι επειδή όπως με την καραντίνα, σούπερ μάρκετ και μαγαζιά που πουλάνε ξηρά τροφή για ζώα ανοίγουνε, ότι θα είναι ανοιχτά. Μην τυχόν κάποιος χρειαστεί οτιδήποτε. Οπότε τώρα πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω μία-δύο κονσέρβες για τη Λολίτα. Έχω πολύ λίγη ξηρά τροφή γιατί τις βάζω κονσέρβα το πρωί, ξηρά τροφή το βράδυ. Οπότε αύριο θα πάρω και πάρω σειρά τροφή. Και είμαι σπίτι μετά το σούπερ μάρκετ. Οπότε θα σας δείξω και τα λίγα πράγματα που πήρα από ένα μια βόλτα στα χιόνια part 2 και ένα μικρό σούπερ μάρκετ haul. Λοιπόν, έξω ρίχνει λίγο χιόνι, αλλά επειδή είναι ακόμα νωρίς δεν νομίζω ότι θα το στρώσει. Μπορεί το βράδυ να ξαναστρώσει το χιόνι όπως σας είδατε πιο νωρίς στο βίντεο. Εγώ βέβαια δεν θα τραβήξω άλλο βίντεο με τα χιόνια, ήταν το τελευταίο το part 2, part 1, part 2. Θα δούμε τώρα τα λίγα ψώνια που πήρα από το Lidl και αυτό βασικά θα δούμε τώρα τα λίγα ψώνια που πήρα από το Lidl. Μισό λεπτάκι να ξεκινήσουμε.
Λοιπόν, πήρα, είχε προσφορά με ένα τσουρεκάκι πολύτικη συνταγή. Πήρα ξηραφάγια, μιας χρήσης με τρεις λεπίδες. Καλά είναι για πάνω από μια χρήση, για δύο-τρεις φορές. Λοιπόν, το είδα στο ταμείο και μ' άρεσε και πήρα ένα πάρα πολύ ωραίο παστέλι. Μπάρα Δημητριακών, κράνμπερι και αμύγδαλο, όχι παστέλι, μπάρα Δημητριακών. Επίσης, πήρα εδώ που λέει φασολάκια λαδερά, γιατί σήμερα θα φτιάξω φασολάκια και αυτά είναι ήδη έτοιμα, οπότε λίγο κρεμμυδάκι θα βάλω εγώ, σαλτσούλα, λαδάκι, τα μπαχαρικά μου και τέλος. Μία κονσέρβα της Λόλας. Θέλω και την άλλη σαντούλα τώρα, μισό λεπτό. Δεύτερη κονσέρβα για τη Λόλα. Μας κρύβει κονσέρβα. Πήρα γάλα αμυγδάλου βιολογικό. Επίσης πήρα αυτά τα ωραία μπισκότα, λέγονται νέο, μοιάζουν με τα Oreo, είναι πάρα πολύ ωραία. Και πήρα και αυτά εδώ, στριφτές πίτες ζαμπόν τυρί. Είναι λίγο ακριβές, αλλά αξίζουν, πάρα πολύ ωραίες και το φλεράκι είναι πάρα πολύ τραγανό. Λοιπόν, αυτά πήρα από το σούπερ μάρκετ. Και γενικά αυτή ήταν η βόλτα στα χιόνια το βράδυ και το πρωί, το part 2 δηλαδή. Οπότε αυτό το βιντεάκι έφτασε στο τέλος του και μετά από ένα μικρό supermarket haul και μια ωραία τέτοια βόλτα στα χιόνια. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like, αν δεν έχετε εγγραφεί κάτι εγγραφούλα, το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για επόμενα βίντεο μου. Και αφήστε και ένα σχόλιο, οτιδήποτε και αν θέλετε να μου γράψετε, αν σας άρεσε η βόλτα ή θέλετε να ρωτήσετε κάτι για μένα κτλ. Και εγώ θα σας απαντήσω, Λολίτα. Θα σας δείξω και τη Λολίτα. Τι λολό, τι λολό. Οπότε, καλή συνέχεια, καλά να περνάτε, να προσέχετε, να είστε πάντα καλά, πολλά φιλία από μένα και τη Λολό. Γεια σας, κοπέλα μου.